παίκτη στον Παναθηναϊκό. Ο κορυφαίος ψηλός της Ευρωλίγκας πέρσι, βάσει ψηφοφορίας. Σαζάρης κρατάει κατοχή. Καλάθης καταπληκτικά στο Μάριτς. Υπάρχει φάουλ. Είναι σαφές ότι ο Μπράντοβιτς φέτος έχει ζητήσει άλλο στυλ παιχνιδιού από ό,τι πέρσι. Βλέπεις ότι το pick and roll δεν είναι όπως πέρσι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλει πολλή κίνηση, πολλές πάσεις μέσα στη ρακέτα. Θέλει πάσεις μέσα στη ρακέτα και θέλει κοψίματα απ' έξω προς τα μέσα. Από όποιον παίκτη είναι ελεύθερος έξω στη ρακέτα. Δηλαδή είτε κοντός μπορεί να κόψει είτε ψηλός, ανάλογα όπως έχει μπάλα στο low post. Αυτό όμως σημαίνει αυτοματισμούς. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνουν αρκετά στην προπόνηση και πρέπει να το δουλεύεις. Κάποιες φορές βγαίνει βέβαια και πάλι στο μέγεθος του Μάριτς και αυτό είναι που τον κάνει τόσο ξεχωριστό. 2-11, πολύ δυνατό παιδί, πολύ αθλητικό. Καλάθης. Ρίτς. Συνεργασία, Καλάθης είναι στο baseline drive, το split έξω για τον Τσάτο. Ωραία κίνηση, σε αυτά είναι καταπληκτικός ο Τσάτος. Κάπου έχασε το δρόμο του προς την κορυφή. Και λέμε γι' αυτό γιατί ήταν πολύ διαφημισμένος εδώ ο Καλάθης με ένα κοντινό σουτ στην κίνηση. Αφήνει την μπάλα στο Καλάθη, εδώ είναι ο Αλέξ Μάρης. Ο Τσέγκα Κιό λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε από την FS Prison, πήγε σε Καλατά Σεράι, γύρισε FS Prison, μετά στην Αβελίνο. Εδώ μαζεύει ο Καλάθης και προϋποθέσεις μιας γρήγορης επίθεσης. Περπέρλου με αυτοεπίθεση, σουτάρει για τρεις μέσα! 20-12, 20-12, ο Παναθηναϊκός παίρνει μπρος και ο Περπέρλου επιβεβαιώνει τα όσα είπε ο Μπράντοβιτς ότι είναι πιο επιθετικός φέτος από άλλες χρονιές. Πάμε διαφημίσει λίγο πίσω, Νίκο, διότι αποτελεί μια καλή και ψηλή λύση στο 3. Ναι. Γιατί Μεσάτο και Ντρου Νικόλας έχει χαμηλό τριάρι. Βυζνιεύσκι, κακό σουτ, Καλάθης επεμβαίνει και μαζεύει το rebound. Υπήρχε θέμα του Ντσερί και μάλλον τον επαναφέρει τώρα. Εκπληκτικός με το baseline drive. Τα φάλσα στο ανάποδο the layup με ψηλότερο αντίπαλο. Σήμερα νομίζω ότι Καλάθης, Τέπιτς θέλουν να αποδείξουν. Είναι προσεκτικοί. Δεν κάνουν λάθη. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας καταπληκτικός προπονητής και ακόμη καλύτερος ψυχολόγος. Δημιουργεί και τεχνητές κρίσης που και που. Η ήττα του Παναθηναϊκού στην παράταση από την έτσι αλλιώς πολύ καλή και μαχητική Ολυμπιακή Λιβιάνα στους Ντόβς μπορεί τελικά να αποδειχτεί νίκη για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα τον επηρεάσει βαθμολογικά, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα ξύπνημα, θα έλεγα, σε μια ομάδα μια ήττα τέτοια. 30-19 ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, χωρίς Ντρου Νικόλας. Με Καλάθη μέχρι στιγμής και νωρίτερα τον Τέπιτς να μπαίνουν στο παιχνίδι. Θέλοντας να αποδείξουν ότι μπορούν να καλύπτουν το κενό του Διαμαντίδη που χρειάζεται ή να παίζουν μαζί του όπως τώρα ο Καλάθης στην πεντάδα. Διαμαντίδης, Καλάθης. Μαρκάρεται με τον Τσερί. Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Καλάθης, αλλού κοιτάει άλλο πασάρι. Περπέρογλου. Με κοντή τον αντίπαλο και πάλι. Τσατσαρίς, έχει χώρο. Split out στα 3 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ καλά και ουσιαστικά... Είναι από τους λίγους. Και θα έλεγα ότι μετά τον Σαμπόνις ήταν ο πρώτος ψηλός που είδαμε ενώ Περπέρογλου σουτάρι και φτωχή. 38-19. Ο πρώτος που είδαμε διπλό σκορ, double score από τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος ο ψηλός της ΕΦΕΣ, πρώην της Ούλκερ και της Άγκαρα. Καλάθης με το αριστερό, Σάτο. Διαμαντίδης πώς θα το σκεφτεί για τρεις μέσα. 61-38 και νομίζω, Νίκο, ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα στο δεύτερο μήκρονο για να χάσει αυτή την Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Από το 8 είναι στην Ευεσπίση την τρίτη χρονιά φέτος. Και όσο δεν θα γίνει ποτέ star, αλλά ένας ρολίστας πολυτελείας. Πάμε στο Γιάννη Νατού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ανάπαυλα πριν από το 4ο δεκάλεπτο. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την αμυντική τους επίδοση. 40 πόντους επιτρέποντας στην ΕΦΕΣ στα πρώτα 3 δεκάλεπτα και ενώ Βουγιούκας σκοράρει για τον Παναθηναϊκό και το 63-42. Ασφαλώς δεν είναι κάτι συνήθιστο, αλλά σίγουρα είναι ένα εύσημο στις πλάτες των παικτών του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα επιθετικά η μπάλα έγινε αυτό που ζήτησε ο Μπράντοβιτς, δηλαδή να περάσει πάρα στο Βουγιούκα. Ο Βουγιούκας έχει θετικό πρόσημο συμμετοχή του, να έχει καλά το κλέψιμο. Καλάθης, καταπληκτική ραχιαία τρίπλα. Το χάνει ο Βυζνιεύσκι. Και εδώ ο Νίκος Καλάθης, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ. Νίκος Καλάθης με αντίπαλο τον Βυζνιεύσκι, που ποτέ δεν υπήρχε καλός αμυντικός. Καταπληκτική η ραχιαία τρίπλα. 4 επιθέσεις στο 0. Η ΕΦΕΣ. Η διαφορά στους 23. Καλάθης. Από τα 5,5 σουτάρει μέσα.
αυτό το κλικ που έλεγε νωρίτερα Φεβρουαρίου το 8 ο Νίκο μου, είχε 29 από τους μετέπειτα του Παναθηναϊκού στο top 16 στην πόλη. Εδώ ο Περπέραντος συνεχίζει την καλή επιθετικά σήμερα εμφάνισή του. Εκείνη τη μέρα ο Νίκολας Νίκο είχε 2-3 βολές, 6-7 δίποτα, 5-12 τρίποτα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και είχε κεράσει πικρό καφέ τον Παναθηναϊκό. Εγώ τον Νίκολας θυμάμαι τα φοβερές εμφανίσεις που ήταν στο Ιταλικό πρωτάθλημα όταν είχε προκριθεί στην Ευρώπη. Έτσι. Θυμάσαι. Πάστα σκόρερ. Μεγάλη πάστα σκόρερ. Μια από τις δύο μεγάλες απουσίες, η άλλη απουσία είναι για την Εφεσπίλσεν. Παίξε ένα καλύτερο επίπεδο. Πρέπει να βελτιώσει και να σοβαρέψει το παιχνίδι του. Καλάθης, πάρει φάουλ από τον Αρσλάν. Θυμάσαι μέχρι προδιετίας. Από ποιο σημείο του γηπέδου και να βρισκότανε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, 70-55, η διαφορά πάει στους 15 και για να μην τα κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Καλάθη. Ωραία στον Μπατίστ, ίσως η ωραία συνεργασία στο παιχνίδι, μάλλον ίσως η πιο θεαματική συνεργασία στο παιχνίδι. Εδώ η Αλέχου πάσα, ψηλά ο Μπατίστ και πάμε στον Γιάννη Νατού. Ασφαλώς το time out, ο Ζέλικο Μπράδοδης το πήρε για να σοβαρέψει. 4 βολές, έχει 3 αμυντικά rebound και πάρα πολύ αθόρυβη δουλειά. Διαμαντίδης, νέα λόμπα, αυτή τη φορά το ρεπερτόριο του Μπατίστ είναι με το ένα χέρι. Αλλά φυσικά έχουν χάσει και την μπάλα, έχουν χάσει τα μάγια και τα πάσχαλια. Την μπάλα δεν θα χάσουν. Κοιτάξτε εδώ. Διαμαντίδης. Δεν πιέστηκε πάσα, δεν υπήρχε καμία αντιμετώπιση στο πίκερ. Δεν σ' αρέσει να βλέπεις να παίζει μπάσκετ το Διαμαντίδης. Καλά σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ο Διαμαντίδης είναι μεγάλο παίκτης. Εμένα μας να βλέπω και να μεταδίδω προφανώς εσένα θα σ' άρεσε και σ' αρέσει γιατί ήσουν σε την ομάδα να κοουτσάρεις όταν διεμείς Διαμαντίδη. Όλα τα κάρα αυτά που έχουν βγει τελευταία 10 χρόνια και Διαμαντίδης όλο τα λεπτά. Παπαλουκάς Πανούλης, έτσι. Είναι θεούς δώρο. Η Αγία Τριάδα του Λίγου Μπάσκετ. Σάτο, αστοχή. Σήμερα δεν το έχει βρει ο Σάτο. Τρέχει ο Ασλάν, προλαβαίνει Νάχμαρ. Ωραία πάσα στο καλάθι. Οι Τούρκοι πια έχουν παραδώσει. 78-55 Showtime από τον Παναθηναϊκό με Καλάθη και Διαμαντίδη στην περιφέρεια. Μπατίστ και οι υπόλοιποι να κόβουν και να ράβουν σε μια πολύ 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 μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού σήμερα. Χωρίς του Νίκολα, θα επαναλαμβάνω. Για να μην θυμίσω τα άλλα προβλήματα και μέσα στην εβδομάδα. 78-55 Παναθηναϊκό Showtime. Διαμαντίδης, πάμε σε time out. Φάσεις συγκεκριμένες, συγκεκριμένα επικαιρότητα ήταν πάρα πολύ καλός ο Νίκ. Σάτο μαρκάρεται από τον Γιουλέρ, ωραία μαρκάρει στον Μπατίστ, ο οποίος το μόνο που εύχομαι στο τελευταίο 2,5 λεπτό μην κάνει κανένας από τις ιστορίες που κάνει παλιά ο Μπατίστ που κατεδάφισε τα καλάθια και μην με δώσει στο 10,5. Δεν νομίζω. Θα έχει πολλή δουλειά το βίντεο του Περάσοβης. Πολύ δουλειά, ε. Ναι, νομίζω ότι όλη η άμυνα είναι λάθος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, δηλαδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τίποτα. Πάμε και στον Κώστα Σκούλα να δούμε τι λένε από εκεί. Ναι, καταρχήν αυτά τα μισά που έχουν περάσει στο time out δεν μεταφέρονται από τις φωνές. Από τις φωνές ή από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο όταν θα μας κόψει. Δεν μεταφέρονται σίγουρα. Αυτό που είπε στο τέλο τη φωνή. Παρακολουθείτε μέσα από τις δέκτες της νέας ελληνικής τηλεόρασης. Μια δική τηλεόραση φέτος κοντά στην Ευρωλίγκα και για τα επόμενα 4 χρόνια. Μπατίστ. Πέμπτο ή έκτο. Πέμπτο ή έκτο. Είχε παίξει και 5 αγώνες στην Μπαρσελόνα ο Σάτο κάποια στιγμή. Καλάθι στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του αγώνα, 17 πια. 82-61. Μπατίστ, γλιτώνουν το κάρφωμα οι Τούρκοι. Καραμαλέκος. Καλάθις. Φάουλ στα 6,3. Άλλη μια assist. Άλλη μια assist. Έλα με τις assist. Λοιπόν. Να πούμε.